Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα σας εδώ από το Blue Sky και την εκπομπή Ραντεβού με την επικαιρότητα. Πώς περνάει ο χρόνος, Παναγία μου, πώς περνάει ο χρόνος. Με τέτοια ταχύτητα που δεν την προλαβαίνει κανένας. 8 του Ιουνίου σήμερα, 2022, 8 του μήνα, πριν από 3 ώρες, είχαμε πει καλό μήνα, πριν από 3 ώρες και σήμερα 8 του μήνα. Κύριε Παναγιώτη Αμπατζίδη, καλημέρα κύριε Παναγιώτη Αμπατζίδη. Πώς πάει ο χρόνος κύριε Παναγιώτη Αμπατζίδη, πώς περνάτε εσείς, πώς περνάτε με τον χρόνο σας, τον υπολογίζετε καθόλου, τον αισθάνεστε καθόλου κύριε Παναγιώτη Αμπατζίδη, ο φίλος μου, ο κάμεραμαν απέναντί μου, ο φίλος Παναγιώτη Αμπατζίδη. Καλημέρα, καλημέρα στον Νίκο Κάτω, στον άλλο Νίκο Κάτω, στη Μαρία τη Μήτρου στο τηλεφωνικό κέντρο, το φίλο μου τον Στέλιο, τον Καλιανιώτη, τον Ηρακλή, τον Κισανδράκη, τον Βαγγέλη στη Ροή, το φίλο μου τον Σωτηρόπουλο στα διάφορα στα διοικητικά, την Κατερίνα Τιγριλάκη, το Θανάση τον Σωτηρόπουλο εννοώ, και όλο το επιτελείο που είναι εδώ στο Blue Sky και στην εκπομπή Ραντεβού με την επικαιρότητα, αλλά και οι συντελεστές σε άλλες εκπομπές εδώ του Blue Sky που έχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί. Ειλικρινά, ο χρόνος είναι χρήμα, λέγανε οι παλιοί, αλλά και εδώ είναι φοβερό πράγμα. Είναι φοβερό πράγμα. Κερί, ούμενε, τι λέγανε οι παλιοί, δηλαδή δεν περιμένουμε τίποτα. Δηλαδή δεν ξέρεις τι να πρωτοκάνεις, πότε έρχεται πρώτη του μήνα, πότε έρχεται 8, πότε έρχεται 15, πότε έρχεται το τέλος. Γι' αυτό λοιπόν δεν ξέρω τι παρακάμε, πώς να διαχειριστούμε το χρόνο μας. Ας προσέξουμε λοιπόν και ας αναλογιστούμε και τις ευθύνες μας. Πολλά τα θέματα και σήμερα για αυτό στο Blue Sky και αποκλειστικά έχουμε και πολλά θέματα και επικαιρότητας έχουμε. Και τουρκικά έχουμε και ελληνικά έχουμε και αμερικάνικα έχουμε και πολεμικά έχουμε και ουκρανικά έχουμε. Απ' όλα έχει ο Μπαξές εδώ της εκπομπής Ραντεβού με την επικαιρότητα με όλο το επιτελείο. Να αρχίσω από πού να αρχίσω. Καταρχήν να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν. Έχουν και γενέθλια κάποιοι φίλοι και ο φίλος μου ο Γιώργος Παπαντονίου, ο οποίος είναι πρέσβης επί τιμή στην Ελβετία. Και πολλοί άλλοι φίλοι που γιορτάζουν σήμερα τα γενεθλιά τους αλλά και τις γιορτές τους, να είναι καλά. Και καταρχήν να ευχηθούμε καλή δύναμη στα παιδιά. Τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά και τα παιδιά που είναι στην πρώτη και δεύτερη και τρίτη λυκείου που δίνουν και αυτά εξετάσεις και με την αγωνία διαβάζουν κάθε μέρα και με την αγωνία πηγαίνουν. Βλέπετε και αγωνία των γονιών, πώς να διαβάζουν τα παιδιά και πώς να δώσουν εξετάσεις. Είναι εποχή των εξετάσεων για τα παιδιά και για τους γονείς. Είναι φοβερές εποχές αυτές και πρέπει να τους συμπαραστεκόμαστε. Γι' αυτό λοιπόν έχω ζητήσει και αργότερα θα μιλήσουμε με μια ειδική πάνω στα θέματα αυτά της ψυχολογίας για τα θέματα των παιδιών. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Επιμένουν οι Τούρκοι να πάμε να αρχίσουμε από την Τουρκία. Διότι το θέμα είναι με την Τουρκία. Κάθε μέρα ο κύριος Πρωθυπουργός βγαίνει και κάνει δηλώσεις προς κάθε κατεύθυνση. Να τα ακούνε και οι κύριοι της Τουρκίας, οι οποίοι συνέχεια παρεμβαίνουν και συνέχεια επιμένουν για αποστρατικοποίηση των νησών και πολλά άλλα πράγματα. Λέγανε χθες θα πάρουμε, λέει, την ΚΟ, θα πάρουμε την Ίσυρο, θα πάρουμε το ένα, θα πάρουμε το άλλο. Δηλαδή λες και είναι ένα πακετάκι να το πάρουν και να το μεταφέρουν με courier, δεν ξέρω τι. Δηλαδή είμαστε σοβαροί. Δεν είμαστε σοβαροί, κύριοι της Τουρκίας. Βγάζουν ανακοινώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βγάζουν ανακοινώσεις από το State Department. Ότι δεν αμφισβητείται κυριαρχία των ελληνικών νησών. Βγαίνουν από το State Department. Τα πιο επίσημες υπηρεσίες και τα πιο επίσημα φόρα. Και από τον ΟΗΕ, και από το State Department, και από το ΝΑΤΟ και από παντού. Αλλά οι Τούρκοι εκεί το χαβά τους, όπως λένε και ορισμένοι. Το χαβά τους ο κύριος Ερντογάν, ο οποίος ξέρετε γιατί τα κάνει όλα αυτά, όπως μου είπαν κάποιοι διπλωμάτες. Εκτός ότι μπορεί να γίνει και κάποιο θερμό επεισόδιο, δεν αποκλείουμε τίποτα. Όπως μου είπαν διπλωμάτες, τίποτα δεν αποκλείουμε. Αλλά πολύ σπάνιο να γίνει κάποιο θερμό επεισόδιο, διότι άμα θα γίνει κάποιο θερμό επεισόδιο, δεν ξέρουμε τι διαστάσεις θα πάρει και τι εμπλοκές μπορεί να υπάρξουν. Αλλά περισσότερο οι Τούρκοι και ο κ. Ερντογάν το κάνει αυτό για να πιέσει τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα F-35 και για κάποια άλλα που έχει ζητήσει. Εν τω μεταξύ πιέζει και αρνείται να συμφωνήσει και με την ένταξη στο ΝΑΤΟ της Φιλανδίας και της Σουηδίας και εκεί εκβιάζει τους Αμερικανούς για να πάρει αυτά που θέλει όπως και από την Ευρώπη. Η Ευρώπη βέβαια έβγαλε και το τελευταίο τσιτάτο εναντίον των Τούρκων που λένε κύριοι για να μπείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αλλάξετε μυαλά, να αλλάξετε τακτική, να αλλάξετε πολιτική, να αλλάξετε διπλωματία, να αλλάξετε σχέσεις με την Ελλάδα και με όλες τις όμορες χώρες. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να γίνονται έτσι σχέσεις και να ζητάτε να γίνετε και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με ποιήση όρης. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει λοιπόν να ευθυγραμμιστούμε και να είμαστε στην ίδια κατεύθυνση όπως είναι και οι ευρωπαϊκές χώρες, το διεθνές δίκαιο, οι διεθνείς συνθήκες και με βάση αυτά προχωράμε όλοι. Από εκεί πέρα, αγαπητέ μου φίλε κύριε Ερντογάν, τι να σας πω, εγώ ειλικρινά εκπλήσομαι. Και μιας και μιλάμε και για την Τουρκία και για τις παραβιάσεις και για τα πράγματα που κάνουν κάθε μέρα, να μιλήσουμε και για κάποιον τύπο που λέγεται Αποστολόπουλος, ο οποίος θεωρείται διασώστης και παρά λίγο να βραβευτεί και από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Ο οποίος τελευταία σε μια εκδήλωση που έκανε πέρα ο κύριος, ένας ευρωβουλευτής, ο κύριος Κούλογλου, μίλησε και ο κάποιος Αποστολόπουλος, ο οποίος σήμερα δέχεται τα πειρά όλων των μίντια, μηδενός και εξαιρουμένου, και εντός και εκτός της Ελλάδας. Διότι ο άνθρωπος θρασίτατα, όπως είπαν και όπως λένε, θρασίτατα λοιπόν βγήκε και να κατηγορήσει το ελληνικό λιμενικό, τους Έλληνες λιμενικούς στην Ελλάδα, για τη συμπεριφορά τους απέναντι στους πρόσφυγες και τη διάσωση που κάνουμε και τρέχουν οι λιμενικοί από τη στιγμή που μπαίνουν μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα να σώσουν τους ανθρώπους, για να τους φέρουν στην ξηρά και να τους βάλουν σε διάφορες περιοχές όπως είναι κι άλλοι. Και είπε ο κύριος λοιπόν, ανθεληνική προπαγάνδα, λέει, εξέπεψε ακόμη μία φορά ο διασώστης Ιάσον Αποστολόπουλος, που κάποιοι ήθελαν να τον παρεσημοφορήσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Οι ελληνικές αρχές, μάλλον, απάγουν, λέει, πρόσφυγες που έχουν ήδη φτάσει στις ελληνικές ακτές και τους πετάνε πάλι στην ανοιχτή θάλασσα. Άκουσαν τι είπε ο άνθρωπος για τους Έλληνες λιμενικούς που με αυτοθυσία σώζουν τους μετανάστες, τους συνάνθρωπούς μας, τους πρόσφυγες, τους συνανθρώπους που έρχονται από διάφορες περιοχές για να βρουν καλύτερη μοίρα σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα, οτιδήποτε. Και βγαίνει ο άνθρωπος και κατηγορεί τους Έλληνες λιμενικούς που από το πρωί μέχρι το βράδυ, προσπαθούν λοιπόν και να περιορίσουν τις ροές και να εμποδίσουν τις παράνομες εισαγωγές μέσα στην Ελλάδα από τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Και από αυτό το φαινόμενο πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει, διότι η Ελλάδα δεν είναι τόσο μεγάλη χώρα για να δέχεται εκατομμύρια πρόσφυγες όπως θέλει ο κύριος Ερντογάν. Και προσπαθεί μάλιστα τώρα και στον Εύρο να δημιουργήσει ένα νέο πρόβλημα, ένα νέο καθεστώς με τους πρόσφυγες. Αλλά οι ελληνικές αρχές ξέρουν τι κάνουν και επαγρυπνούν. Και θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό όπως αντιμετωπίσαμε και τα προηγούμενα και τα επόμενα, άμα χρειαστεί. Διότι η Ελλάδα έχει δίκιο και βαδίζει σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες, τους διεθνείς νόμους, το διεθνές δίκαιο, τα Ηνωμένα Έθνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους Αμερικανούς και τα πάντα. Τι άλλο να κάνει η Ελλάδα, δηλαδή. Είναι η πιο φιλιρινική χώρα στην Ευρώπη, αλλά και στη Μεσόγειο και στα Βαλκάνια. Γι' αυτό λοιπόν και χέρι εκτίμησης από όλους τους Ευρωπαίους, από όλους τους Βαλκάνιους και από την Αμερική και ακόμα και από τους Ρώσους. Και πολύ καλή φιλία έχουμε και με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Άσχετα τώρα δημιουργήθηκαν κάποιες καταστάσεις λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, την οποία δυστυχώς αυτή την αποστολή την έζησα σε πόλεμα μέτωπα στην Ουκρανία, όπως και στη Βαγδάτη και στη Ιουγκοσλαβία και τόσα άλλα. Έζησα και από κοντά εκεί πέρα τις καταστάσεις και είχα πει μάλιστα και με δικαίωση ένας διπλωμάτης προχθές σε μια εκδήλωση ότι ήμουν από τους λίγους ή ο μοναδικός που είπα ότι ο πρόεδρος αυτός θα είναι διαρκείας σε σχέση με κάποιους άλλους. Τέλος πάντων, δεν θέλω να μιλήσω, που λέγανε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει. Είναι διαρκείας, είπα, και δυστυχώς δικαιώθηκα και μακάρι να μην δικαιωνόμουν ποτέ ότι θα είναι διαρκείας αυτός ο πόλεμος. Βγαίνουν λοιπόν οι κύριοι πέρα και κατηγορούν την Ελλάδα και λέει μεταξύ άλλων ακόμα ο κύριος εδώ ότι θεωρεί ότι δεν έμεινε όμως αυτά τα παραπάνω ο κύριος Αποστολόπουλος, αλλά κατηγόρησε τη χώρα μας ακόμα για βασανιστήρια, υπογραμμίζοντας πως οι αρχές λειτουργούν ως εγκληματικό δίκτυο, την ίδια στιγμή που κατηγορηματικά τόνιζε ότι δεν υπάρχουν δουλεμπορικά κυκλώματα ούτε κάποιου είδους οργανώσεις, αλλά οι λαθρομετανάστες φτάνουν ολομόναχοι στα ελληνικά νησιά. Για να τα πει όταν παραπάνω ο κύριος Ιάσονας Αποστολόπουλος, όπως λένε οι εφημερίδες, χρησιμοποίησε το βήμα που του δόθηκε σε ειδική εκδήλωση που διοργανώθηκε από τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Στέλιο Κούλογλου. Καταλάβατε το παιχνίδι πως παίζεται, αγαπητοί μου κύριοι. Και πρέπει λοιπόν τα κόμματα και οι ηγεσίες των κομμάτων και οποιοδήποτε έχουν ευρωβουλευτάδες στα ευρωκοινοβούλια να ξέρουν τι λένε. Είναι δυνατόν να πετάνε να βομβαρδίζουν το ελληνικό κράτος από τη στιγμή που δεν υπάρχουν στοιχεία και βγαίνει οποιοδήποτε, μα υπάρχουν στοιχεία βεβαίως. Φέρτε τα εδώ να τα καταδικάσουμε κι εμείς και να τιμωρηθούν αυτοί που τα κάνουν αυτά. Είτε λέγονται λιμενικοί, είτε λέγονται δημοσιογράφοι, είτε λέγονται πολιτικοί, είτε λέγονται βιομήχανοι, είτε λέγονται εφοπλιστάδες, δεν ξέρω τι λέγονται. Αλλά έτσι στον αέρα πετάμε στους μετανάστες και τους πρόσφυγες στη θάλασσα. Δεν τρεπόμαστε λιγάκι, κύριε? Και είστε του ΣΥΡΙΖΑ και δεν παίρνετε θέση, κύριε. Κύριε Τσίπρα, δεν παίρνετε θέση. Η μόνη θέση που πήρατε είναι ότι δεν ξέρετε πώς. Δεν χάνετε τον ύπνο σας γιατί δεν ξέρετε τι θα παραλάβετε άμα θα γίνετε αργότερα πρωθυπουργός το 2775. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά? Πού ζούμε? Κατηγορούμε τη χώρα μας, λένε, εκ των έσω τα βόλια. Εκ των έσω έχουμε τους Τούρκους, έχουμε τους από εδώ, έχουμε τους εχθρούς, έχουμε τους πάντες, έχουμε και εκ των έσω. Ευρωβουλευτάδες διοργανώνουν εκδηλώσεις στο Ευρωκοινοβούλιο για να βγάλουν κάποιους υπέρα διασώστες, οι οποίοι να λένε ότι βασανίζουμε πρόσφυγες, τους πετάμε στη θάλασσα και τέτοια πράγματα. Απορώ πως το ελληνικό κράτος, το αρμόδιο Υπουργείο, η ελληνική κυβέρνηση δεν τον έχει καταδικάσει ακόμα και δεν τον έχει παραπέψει στα δικαστήρια, στα ελληνικά δικαστήρια, να δικαστεί αν πράγματι ισχύουν αυτά, να δούμε αν υπάρχουν στοιχεία. Αν δεν υπάρχουν στοιχεία, να τον καταδικάσει να πληρώσει και πρόστιμο ο κύριος αυτός. Και ο κύριος Κούλογλου που τον κοιτούσε με θαυμασμό. Μπράβο, κύριε Κούλογλου! Μπράβο, κύριοι ευρωβουλευτές εκεί του ΣΥΡΙΖΑ και οποιοδήποτε κόμματος. Μπράβο, πάτε εκεί πέρα και παίρνετε
22.000 το μήνα για να βρίζετε την Ελλάδα, να βρίζετε τους Έλληνες πολίτες, να βρίζετε τους Έλληνες λιμενικούς και αυτά. Μπράβο σας! Τιμή σας! Μπράβο σας! Λυπάμαι πάρα πολύ για σας, λυπάμαι πάρα πολύ και για τα κόμματά σας, λυπάμαι πάρα πολύ και για την πολιτική σας, λυπάμαι πάρα πολύ και για το Ευρωκοινοβούλιο στο οποίο υπηρετείτε. Ντροπή σας και πάλι ντροπή σας. Αν υπάρχουν στοιχεία, τα φέρετε κύριοι. Έτσι προφορικά δεν γίνεται τίποτα αν κατηγορείτε μια χώρα. Έχουμε την Τουρκία που κατηγορεί ότι κάνουμε με τους λαθρομετανάστες, δημιουργούμε προβλήματα και έρχεστε εσείς να επιβεβαιώσετε τις πληροφορίες, δηλαδή τις συκοφαντίες των Τούρκων. Και απ' την άλλη ζητάνε και 17 νησιά και μάλιστα, όπως μου είπε και ένας διπλωμάτης, να τους τα τυλίξουμε. Λέει, θα τα πάρουν τώρα ή θα τους τα τυλίξουμε. Έλεος, ρε παιδιά. Έλεος. Ευρωκοινοβούλιο με ευρωβουλευτές Έλληνες να κατηγορούν την Ελλάδα. Πού φτάσαμε, ντροπή, για ποιους λόγους, για ψηφοθερικούς, για οτιδήποτε, για να μην βγει ο κύριος Τσίπρας να το καταδικάσει. Άρα λοιπόν, εδώ κάτι θέλουν να κερδίσουν. Να κερδίσουν οι μετανάστες, να κερδίσουν τι. Ντροπή και πάλι ντροπή, ρε, πουλάτε Ελλάδα, ρε. Πουλάτε πατρίδα, ρε, για ψήφους, ρε. Πουλάτε πατρίδα για ψήφους, ντροπή σας, ρε. Προδότες και πατριδοκάπηλοι και πατριδέμποροι. Ντροπή σας. Περιμένει αυτός ο ελληνικός λαός από το Ευρωκοινοβούλιο και τους ευρωβουλευτές να προωθήσει τα εθνικά θέματα στο Ευρωκοινοβούλιο και προωθούν λοιπόν τέτοιες συκοφαντικές. Αν υπάρχουν στοιχεία, να τα παρουσιάσει. Και εγώ θα τα ανακαλέσω όλα όσα λέω. Θα τα ανακαλέσω όλα. Αν υπάρξουν στοιχεία. Αν δεν υπάρξουν στοιχεία, πρέπει η ελληνική δικαιοσύνη να του έχει παραπέμψει στο δικαστήριο. Και ο κύριος Τσίπρας, που είναι ο κύριος Κούλογλου, που είναι στον Τσίπρα, πρέπει να τον έχει καταδικάσει. Λυπάμαι πάρα πολύ. Αλλά όπως χαρακτηρίστηκαν από πολλούς Έλληνες πολίτες, τους οποίους μίλησαν και ακούσαν αυτά τα θέματα, τους αποκάλεσαν πατριδέμπορους, τους αποκάλεσαν πατριδοκάπηλους, τους αποκάλεσαν προδότες. Και αυτά μεταφέρω εγώ, ό,τι λέει ο ελληνικός λαός, τα μεταφέρω εδώ πέρα. Λοιπόν, είναι η κοινή γνώμη και είναι αυτό ο σφιγμός του Έλληνα πολίτη που πρέπει να ακουστεί. Και για να ακουστεί, πρέπει να υπάρχουν λοιπόν και κάποια μέσα για να ακουστεί, όπως ακούστηκε από πολλά ραδιόφωνα. Ακούστηκαν σήμερα και μπράβο σε κάποιους συναδέλφους που βγήκαν πρωί-πρωί και τα καταδίκασαν και τα καυτηρίασαν. Ντροπή και πάλι ντροπή. Λοιπόν, το θέμα αυτό πρέπει να κλείσει τώρα. Άμα δεν κλείσει τώρα, φοβάμαι θα έχουμε προβλήματα. Λοιπόν, Πόντιος Πιλάτος, η Γερμανία στο θέμα της συνεργασίας με την Τουρκία και τις απειλές με την Τουρκία. Όπως χαρακτήρισαν κάποιοι διπλωμάτες, αλλά μετά όμως διασκευάστηκαν οι δηλώσεις της Γερμανίας και είπαν ότι έχουν δίκιο και δεν επιτρέπεται η Τουρκία να αμφισβητεί την κυριαρχία και την ανεξαρτησία και την κυριαρχία των ελληνικών νησιών. Είναι πολλά τα θέματα που έχουμε συζητήσει πάλι σήμερα, αλλά η συνάντηση με τον Λαυρόφ που θα γίνει και τον Τζαβούσογλου θα παίξει σημαντικό ρόλο και στην εξέλιξη του πολέμου, αλλά και στην εξαγωγή των σιτηρών που πραγματικά κινδυνεύουν αφρικανικές χώρες να αντιμετωπίσουν σοβαρή πείνα, σοβαρό πρόβλημα σίτησης, αν δεν απεγκλωβιστούν οι ετώνοι σιτηρών που υπάρχουν μέσα στα λιμάνια στην Ουκρανία. Σήμερα ο κύριος Τζαβούσογλου θα συναντηθεί με τον κύριο Λαυρόφ, οι δύο υπουργοί εξωτερικών της Τουρκίας και της Ρωσίας, να λύσουν αυτό το φοβερό θέμα. Που έχει να κάνει με τον επισιτισμό. Δηλαδή θα αντιμετωπίσουμε σοβαρά προβλήματα αν παγιδευτούν και δεν απελευθερωθούν οι τεράστιες ποσότητες που υπάρχουν σε αποθήκες μέσα στην Ουκρανία και στα λιμάνια της Ουκρανίας. Από εκεί πέρα θα δούμε τι μπορεί άλλο να προκύψει. Είναι θέμα γενικής πολιτικής που ασκούν και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά το θέμα είναι όμως τι θα γίνει με την διεθνή κοινότητα που παραμένει ακόμα θεατής στο συνεχιζόμενο πόλεμο. Περάσαμε τις 100 και πλέον μέρες και ο πόλεμος συνεχίζεται. Είναι ντροπή, πρέπει να σταματήσει, γιατί οι άμαχοι και τα παιδιά δεν φέρουν καμία ευθύνη και δεν πρέπει να χάνουν τη ζωή τους έτσι τα καλά καθούμενα, επειδή υπάρχουν αυτά τα ζητήματα, υπάρχουν αυτές οι διαφορές και τα συμφέροντα μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Να πάμε και λίγο στη χώρα μας. Είπα προχθές και δικαιώνομαι. Τυχώς δικαιώνομαι. Ό,τι λέω δικαιώνομαι. Είχα πει προχθές ότι έκανα οδηπορικό στην Κορτινία. Να πάμε και στα δικά μας τώρα. Και καλά και τα του εξωτερικού, αλλά έχουμε και τα δικά μας. Έκανα μια οδηπορικό στην Κορτινία και όλοι οι άνθρωποι εκεί πέρα μιλάνε, καταγγέλνουν για την εγκατάλειψή τους και την αδιαφορία των αρμοδίων υπηρεσιών εδώ και δεκαετίες που τους έχουν αφήσει στη μοίρα τους. Αυτό το φαινόμενο πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Με πήραν άνθρωποι από τη Μεγαλόπολη, οι οποίοι μου λένε: Αγαπητέ κύριε Κανελάκη, σας παρακολουθούμε στο Blue Sky και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ασχολείστε με θέματα του λαού, των χωριών, της περιφέρειας, της πολιτείας, της και της αδιαφορίας της πρόνοιας και της αδιαφορίας του κράτους και της πρόνοιας. Είναι ντροπή μας.
Λοιπόν, αυτό το φαινόμενο πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Και με παίρνει ο άνθρωπος από τη Μεγαλόπολη, μου λέει: πηγαίνω στο κέντρο υγείας και μου λένε εδώ και αρκετό καιρό. Δεν θυμάμαι πόσο καιρό μου είπε να μην πω ψέματα και να μην υπερβάλλω. Μήνες μου είπε, εβδομάδες ο άνθρωπος, και πηγαίνει να βγάλει μια κτηνογραφία και του λένε: είναι χαλασμένο το μηχάνημα. Χαλασμένο το μηχάνημα, μεγάλος ο άνθρωπος, και του λένε να πας στην Τρίπολη, να πας στην Αθήνα. Αλλά πήρα, μου δώσε το τηλέφωνο ο άνθρωπος και τηλεφώνησα στο κέντρο υγείας στη Μεγαλόπολη. Μίλησα με μια κυρία, μου λέει: θα μιλήσετε με τον κύριο διευθυντή, κύριε Κανελάκη, μου λέει: έχετε δίκιο, είναι χαλασμένο, μου λέει πράγματι το μηχάνημα αυτό για ακτινογραφίες και πρέπει, μου λέει, να πάνε στην Τρίπολη, αλλά περιμένουμε να το αντικαταστήσουμε. Μου λέει: είναι μια διαδικασία να φέρουμε ένα καινούριο. Σε λέω: πόσο χρόνο θα πάρει? Μου λέει: δεν γνωρίζω, θα μιλήσετε με τον κύριο διευθυντή. Εκείνη την ώρα ο κύριος διευθυντής, αυτή τη στιγμή, μου λέει, επιλέξει, μου είπε: ράβει, μου λέει, έναν ασθενή και δεν μπορεί να σας μιλήσει. Θα τον πάρεις αργότερα. Μετά μπήκα στο στούντιο και θα τον πάρω όμως αργότερα. Αλλά όμως πραγματικά παραδέχτηκε ότι υπάρχει πρόβλημα. Και οι άνθρωποι λοιπόν από κάθε περιοδία που κάνουμε στα χωριά οπουδήποτε τηλεφωνούν εδώ στο Blue Sky στην εκπομπή για να τα καταγγείλουν και να αναδείξουν τα προβλήματά τους, μήπως και δοθεί μια λύση. Έτσι είπα προχθές για τα χωριά και δικαιώθηκα και με παίρνει και μου λένε: πραγματικά δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο, υπάρχει αυτό το φαινόμενο και δεν έχουμε κτηνολογικό στο κέντρο υγείας, και μου το επιβεβαίωσε η κυρία για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Πάμε όμως στα παιδιά τώρα που δίνουν εξετάσεις. Είναι μεγάλο θέμα, γιατί σχεδόν κάθε μέρα οι γονείς μιλάνε μεταξύ τους και με καθηγητές και με τους μαθητές, αλλά και με αρμόδιους, για την πορεία των εξετάσεων. Η αγωνία είναι αγωνία, κορυφώνεται κάθε μέρα. Πέρα από τα λύκεια, πρώτη, δεύτερη, τρίτη λυκείου που δίνουν, τελειώνω νομίζω αύριο, τώρα έχουμε και τις πανελλαδικές εξετάσεις που τα παιδιά με τη λαχτάρα, με την αγωνία, με τον δρόμο, με το φόβο, οτιδήποτε, να γράψουν καλά, και υπάρχει και το άγχος. Αυτό το άγχος λοιπόν είναι που καμιά φορά, το θυμάμαι και εγώ που έδινα σαν φοιτητής, ήμουν υποψήφιος όταν έδινα εξετάσεις, υπήρχε αυτό το άγχος, υπήρχε αυτή η αγωνία και πραγματικά το ζούμε όλο αυτό. Αλλά αυτό για να το αποβάλουμε, και οι γονείς προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν για τα παιδιά τους, γιατί είναι κρίσιμο το θέμα και είναι και επίκαιρο με τα παιδιά τώρα, και πολλοί γονείς μου είπαν τι μπορούμε να κάνουμε, και ζήτησα από μια κυρία ψυχολόγο, η οποία είναι σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, να είναι σήμερα μαζί μας, να μας διαφωτίσει, να μας δώσει τα φώτα της. Δηλαδή, τι θα γίνει με την ψυχολογία των παιδιών, με το άγχος, και πώς μπορούν να τα αποβάλουν, για να μην έχω αυτό το πρόβλημα να πηγαίνω να δώσω εξετάσεις. Και ζήτησα λοιπόν από την κυρία Ειρήνη Φρούτζου, είναι ψυχολόγος με ειδίκευση στην εξελικτική ψυχολογία παιδιών και εφήβων. Και ζήτησα σήμερα να είναι κοντά μας, να μας μιλήσει για αυτό το φαινόμενο. Κυρία Φρούτζου, καλημέρα σας. Σας καλωσορίζουμε εδώ στο Blue Sky και στην εκπομπή Ραντεβού με την επικαιρότητα. Σας ευχαριστούμε που διαθέσετε λίγο χρόνο να δώσουμε λίγο φως σε όλα αυτά τα παιδιά που αγωνιούν καθημερινά για τις εξετάσεις. Τι πιστεύετε, δηλαδή, το άγχος πώς μπορεί να αποβληθεί, η ψυχολογία πώς μπορεί να επηρεάσει τα παιδιά μας για να μην έχουν αυτή την αγωνία για αυτό το πρόβλημα όταν μπαίνουν μέσα στην αίθουσα και ακούνε τις εξετάσεις, τα μαθήματα και πρέπει να γράψουν? Καταρχήν να ξεκινήσω λέγοντας ότι το άγχος εν ώψη των πανελλαδικών ή των εξετάσεων, βέβαια έχουν ξεκινήσει οι εξετάσεις, σίγουρα είναι ένα φυσιολογικό συνέστημα που σίγουρα αφορά τα παιδιά τα οποία έχουν παλέψει, έχουν προετοιμαστεί, είναι υπεύθυνοι άνθρωποι και θέλουν να δουν ένα αποτέλεσμα στην προσπάθειά τους. Άρα και να ξεκινήσουμε από αυτό, ότι είναι ένα φυσιολογικό συνέστημα. Από την άλλη, σίγουρα υπάρχουν και παιδιά που το άγχος ίσως είναι πολύ πιο έντονο, οπότε εκεί σίγουρα συντελούν κάποιοι άλλοι παράμετροι. Τώρα, αυτό που θα συνήθως συμβουλεύουμε στα παιδιά, το οποίο βέβαια καλό είναι να το έχουν ξεκινήσει από πριν τις εξετάσεις τους, αυτό που θέλω όμως να δώσω μια έμφαση είναι σίγουρα στην προετοιμασία τους, σίγουρα είναι στη διαχείριση του χρόνου τους, σίγουρα βοηθάει τα παιδιά να κάνουν μια πρόβα, ας το πω έτσι, πριν βρεθούν στο χώρο των εξετάσεων. Σίγουρα είναι το να μοιράζονται τα συναισθήματά τους και να είναι η οικογένεια κοντά τους. Και βέβαια, αυτό επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει σε άλλη εκπομπή, η οικογένεια και οι άνθρωποι που είναι γύρω στα παιδιά είναι καθοριστικής σημασίας, να μπορούν να νιώσουν τα παιδιά ότι η οικογένεια είναι δίπλα τους, ότι τα στηρίζει, ότι τα ενισχύει, και αυτό νομίζω πως, επειδή τώρα αυτές τις μέρες δίνουν και τα παιδιά μας, όπως είπατε, δουλεύω σε σχολείο και τα παιδιά μας δίνουν εξετάσεις, υπάρχει μια πολύ μεγάλη αγωνία. Και σίγουρα τα διευκολύνουν πάρα πολύ το να μπορούν να έχουν ένα πλαίσιο γύρω τους που μοιράζεται μαζί τους τα συναισθήματα. Δείχνουμε την κατανόηση σε αυτό που περνάνε τα παιδιά. Δίνουμε έμφαση στην προσπάθεια που έχουν καταβάλει. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι αρκετά καθησυχαστικό. Και σίγουρα χρειάζεται να υπάρχουν και κάποια διαλύματα, ας τα πω έτσι, ας το ονομάσω έτσι, διαλύματα από την αγωνία τους, από την προετοιμασία τους.
να υπάρχουν κάποιες στιγμές μέσα στη μέρα με μια ενασχόληση που προκαλεί ηρεμία και χαρά στο κάθε παιδί. Αυτό είναι κάτι ξεχωριστό. Έχω μαθητές, για παράδειγμα, που μπορεί να τους αρέσει απλά να καθίσουν 2 λεπτά και να ακούσουν το αγαπημένο τους τραγούδι. Υπάρχουν άλλα παιδιά που μπορεί να κάθονται και να αναπολούν κάποιες παλιές διακοπές τους ή αυτά που οι διακοπές π.χ. που έπονται. Άλλα παιδιά μπορεί να ασχοληθούν για 10 λεπτά με ένα κατοικίδιο που έχουν. Άλλα παιδιά να ασχοληθούν με το να μαγειρέψουν κάτι που μπορεί να τους πάρει 15 λεπτά. Φέρνω όλα αυτά τα παραδείγματα με την έννοια του να κάνουν και κάποια διαλύματα μέσα στην ημέρα όλες αυτές τις, έτσι θα έλεγα, δύσκολες μέρες των εξετάσεων. Μάλιστα. Όπως τη λένε εδώ και οι τηλεθεατές, φαίνεστε πάρα πολύ καταρτισμένοι στο στοιχείο σας επάνω, αγαπητή μας κυρία Φρούτζου, και είναι σημαντικό αυτό για τους γονείς, οι οποίοι ρωτάνε, και είναι και δικό μου ερώτημα βέβαια, κατά πόσο, με ποιο τρόπο οι γονείς πρέπει να συμπεριφέρονται στα παιδιά εν ώψη των, μάλλον κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και των διαγωνισμών την επόμενη μέρα, ας πούμε, την προηγούμενη μέρα ή την προπροηγούμενη μέρα, ενώ προετοιμάζονται για το επόμενο μάθημα. Πρέπει να υπάρχει ένας διάλογος, να υπάρχει ο φόβος ότι πρέπει να διαβάσει παιδί μου οπωσδήποτε, διαφορετικά θα έχει συνέπειες. Πρέπει να υπάρχει συνεννόηση, πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χρόνος. Τι ακριβώς πρέπει, πώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι γονείς και οι κηδεμόνες γενικά, αλλά και το περιβάλλον, και ιδιαίτερα το παιδί πρέπει να έχει ελεύθερο χρόνο, πρέπει να είναι λιγάκι πιο έτσι μακριά από την πίεση των γονιών και από μόνο του να παίρνει και πρωτοβουλίες για να διαβάζει, για να τον φέρουμε και πρώτων ευθυνών το παιδί, άμα είναι 15, 16, 17 χρονών, 18, είναι μεγάλα παιδιά, τα φέρουμε και πρώτων ευθυνών τους. Τι από όλα πρέπει να ισχύσει, αγαπητή μας κυρία Φρούτζου? Καταρχήν να πω ότι η σχέση που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στο γονιό και στο παιδί έχει ήδη διαμορφωθεί από πριν. Άραγε δεν προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να δούμε τι μπορώ να κάνω με το παιδί μου. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αναπτύξει μια τέτοιου είδους σχέση πριν τις εξετάσεις. Από την άλλη, σίγουρα κατανοώ αυτή την ερώτηση που κάνετε και την αγωνία των γονέων. Άραγε θα μπορέσω κι εγώ έτσι λίγο να τοποθετηθώ ότι σίγουρα το να δείξουμε ενσυναίσθηση στα παιδιά μας, δηλαδή να δείξουμε την κατανόηση για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, για το συναίσθημα που αισθάνονται και να είμαστε δίπλα τους αναλόγως με τον τρόπο που επιθυμεί το κάθε παιδί. Άραγε δεν μπορώ να πω προς όλους τους γονείς οριζόντια και καθέτος ότι ναι, προσεγγίστε τα παιδιά σας, μιλήστε τους, πάρτε τα αγκαλιά. Αυτό μπορεί να ταιριάζει σε κάποια παιδιά, σε κάποια άλλα παιδιά να μην ταιριάζει. Άραγε ο κάθε γονιός ξεχωριστά γνωρίζει τι είναι αυτό που αρέσει στο παιδί του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το λάβουμε υπόψη μας. Υπάρχουν παιδιά τα οποία θέλουν πάρα πολύ να συζητάνε αυτές τις μέρες με τους γονείς και να μοιράζουν το συναίσθημά τους. Είναι παιδιά τα οποία όμως δεν το επιθυμούν τόσο πολύ. Μπορεί απλά να θέλουν να καθίσουν δίπλα στο γονιό τους χωρίς καν να μιλάνε. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Άραγε θα ξαναπώ ότι οι γονείς αυτό που μπορούν να κάνουν είναι ότι γνωρίζουν ότι φέρνει ηρεμία και χαλάρωση στο παιδί τους. Και σίγουρα θέλει μια διακριτικότητα. Μπορώ εδώ να προσθέσω ότι δεν είναι οι στιγμές, δεν είναι οι μέρες που να πιέσουμε το παιδί μας να διαβάσει, γιατί η αλήθεια είναι ότι ό,τι έχει διαβάσει ένα παιδί το διάβασε. Μπορούμε επίσης να προτείνουμε, ότι, να πούμε ας πούμε ότι είμαστε εδώ, πες μου αν θέλεις σε κάτι να σε βοηθήσω, αν ένα παιδί χρειάζεται ακόμα και να κρατάει ο γονιός το βιβλίο που λέει ο λόγος για να το βοηθήσουμε με την αποστήθηση. Ας ρωτήσουμε τα παιδιά μας τι θέλει το κάθε παιδί, το ξανατονίζω. Υπάρχουν παιδιά που θέλουν την παρέα, υπάρχουν παιδιά τα οποία νιώθουν πάρα πολύ ωραία με το να είναι απλά στο χώρο ή μέσα στο σπίτι ο γονιός. Υπάρχουν άλλα παιδιά που θέλουν μια πιο κοντινή, έτσι θα έλεγα, επαφή και σχέση. Θέλουν κουβέντα, θέλουν συζήτηση, θέλουν να μοιραστούν τα συναισθήματά τους, είτε είναι χαράς, είτε είναι απογοήτευσης, αν δεν έχουν γράψει τόσο καλά. Και σίγουρα μπορούμε και να τα, είναι και μια περίοδος που μπορούμε να τα, ας το πω εντός εισαγωγικών, να τα κανακέψουμε με την έννοια, αν ξέρουμε ότι κάτι τους αρέσει πολύ, ένα φαγητό, κάτι που, που πίνουν, ή όπως είπα και πριν, μια βόλτα η οποία μπορεί να είναι 10 λεπτά. Ό,τι κάνει καλό στη συγκεκριμένη περίοδο στο κάθε παιδί. Μάλιστα. Το τονίζω αυτό.
Κυρία Φρούτσου, επειδή έχω 2-3 ερωτήματα ακόμα από τους γονείς, σας παρακαλέσω πάρα πολύ να παραμείνετε και μετά το διάλειμμα 2-3 λεπτά να απαντήσετε σε 2-3 ερωτήσεις από τους γονείς που τηλεφωνούν και ρωτάνε κάποια πράγματα. Και μετά θα σας αποδεσμεύσουμε, γιατί ξέρουμε έχετε πολλές δουλειές και πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε. Θέλω να πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα με τον αγαπητό συνάδελφο, με τους αγαπητούς συναδέλφους. Να πάμε σε ένα διάλειμμα. Θα ξανάρθουμε με 2 ερωτήματα με την κυρία Φρούτσου και ερχόμαστε. 2-11-18-60-001. 2-11-18-60-001. Ερχόμαστε σε λίγο με τους αγαπητούς και σεβαστούς τηλεθεατές για όλα τα προβλήματα εφόλης της ύλης. Γεια σας, ερχόμαστε. Πολλά τα μηνύματα εδώ για την κυρία Φρούτσου, για την ψυχολογία, για τα παιδιά και τους κηδεμόνες, για τα παιδιά ιδιαίτερα που έχουν αγωνία και δίνουν εξετάσεις. Δεν την καθυστερήσουμε πολύ την κυρία Φρούτσου, την ψυχολόγο. Να μας πει μόνο, να μας απαντήσει τα 2-3 ερωτήματα που θέτουν εδώ πέρα οι γονείς. Λέει, όταν τα παιδιά είναι πολύ καλά διαβασμένα και πηγαίνουν συντάξεις και πέφτουν τα μαθήματα που τα γνωρίζουν πολύ καλά. Αλλά λόγω άγχους αποφεύγουν, μάλλον δεν μπορούν, δεν ξέρω τι, δεν αποδίδουν όσο πρέπει λόγω άγχους. Γιατί τι φταίει εκεί πέρα για το άγχος, φέρνει τέτοιο αποτέλεσμα σχεδόν αρνητικό από τη στιγμή που το γνωρίζουν το μάθημα πολύ καλά. Είναι ο χρόνος που βλέπουν ότι φεύγει ο χρόνος, είναι ότι αν θα προλάβουν να γράψουν, είναι αν θα γράψουν σωστά. Τι φταίει για όλα αυτά και τι μεσολαβεί και τι επηρεάζει, αγαπητή μας κυρία Φρούτσου. Νομίζω πως αυτό είναι και το πιο συνηθισμένο, αλλά σίγουρα επικεντρώνεται στις εξετάσεις αυτή η ερώτηση. Όμως γενικότερα το άγχος όταν είναι σε υπερβολικό βαθμό, νομίζω πως μας αποσυντονίζει γενικότερα. Άρα για τώρα, για να το πω πιο εστιασμένα για τους μαθητές, σίγουρα τους αποσυντονίζει τη σκέψη. Οπότε είναι αυτό που πολύ απλά λέμε, θολώνει η σκέψη μου. Μάλιστα. Και δεν ξέρω να απαντήσω. Ή νομίζω πως δεν ξέρω να απαντήσω. Ή πολλά παιδιά ακούμε ότι θεωρούν ότι απάντησαν, αλλά μετά συνειδητοποιούν ότι δώσανε τη λάθος απάντηση. Άραγε γυρίζουμε στο πώς μπορούμε να διαχειριστούμε το δικό μας άγχος. Πώς μπορούμε τα παιδιά να διαχειριστούν το δικό τους άγχος και σίγουρα και η οικογένεια. Αυτό που μπορώ, ας πούμε, να πω έτσι σαν μια γενική γραμμή προς τους γονείς που τους συμμερίζομαι απόλυτα, είναι ότι σίγουρα θα πρέπει να αποφεύγουμε κάποιες ζόρικες συζητήσεις αυτές τις μέρες και ειδικά πριν πάνε τα παιδιά για ύπνο. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι να διαχειριστούμε και τη δική μας την αγωνία. Πολλές φορές οι γονείς όλοι λέμε, μα δεν μεταφέρω στο παιδί μου τίποτα, την αγωνία μου. Μία απλή υπενθύμηση θα κάνω εδώ, ότι ακόμα και η ματιά μας μπορεί να μεταφέρει την αγωνία που έχουμε εμείς ως γονείς. Από την άλλη, αυτό που μπορεί να βοηθήσει ένα παιδί, το λέω έτσι καθαρά πρακτικά, σαν μία τεχνική, είναι να έχει βέβαια ήδη καταφέρει να φτιάξει μία δική του σκέψη, μία δική του θετική σκέψη και να την κουβαλάει μαζί του την ώρα των εξετάσεων. Μάλιστα. Αυτό έτσι πολύ επιγραμματικά όμως το λέω, γιατί σίγουρα αυτό θέλει μία πολύ καλή προετοιμασία και μία εκπαίδευση πολύ πριν τις εξετάσεις. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μια τελευταία ερώτηση θα σας αποδεσμεύσω, γιατί ξέρω ότι έχετε υποχρεώσεις. Διδάσκονται μαθήματα όπως και εσείς διδάσκετε σε σχολεία, μαθήματα ψυχολογίας σε μαθητές, σε μαθήτριες του Λυκείου, του Γυμνασίου και ιδιαίτερα του Λυκείου, που είναι πιο μεγάλα παιδιά και τα μαθήματα είναι πιο δύσκολα και είναι σε άλλη βαθμίδα. Αυτά τα μαθήματα ψυχολογίας που διδάσκετε εσείς οι ψυχολόγοι στα παιδιά, αποδίδουν, βλέπετε να υπάρχει κάποια βελτίωση στα παιδιά, στα μαθήματα, στην απόδοση, στην περιφορά, στην εξωτερική, την εσωτερική, στην εσωσχολική, στην εξωσχολική? Ποια μαθήματα ψυχολογίας μου λέτε τώρα? Ορίστε. Συμπεριφοράς, αποβολής άγχους, κοινωνικότητας και πολλά άλλα. Σε όσα σχολεία γίνονται τέτοιου είδους προσπάθειες, σίγουρα υπάρχει αποτέλεσμα. Μάλιστα. Σίγουρα υπάρχει αποτέλεσμα. Αλλά νομίζω πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν προγράμματα που να επικεντρώνονται στο κάθε παιδί ξεχωριστά. Δηλαδή δεν υπάρχει ψυχολόγος, για παράδειγμα, σε κάθε σχολείο. Από ό,τι γνωρίζω, ας πούμε, ειδικά στα δημόσια σχολεία υπάρχουν περιφερειακοί, ας το ονομάσω έτσι, ψυχολόγοι, μάλιστα, όπου πηγαίνουν στο ένα σχολείο, στο Α σχολείο τη Δευτέρα, στο Β σχολείο την Τρίτη και ούτω καθεξής. Άραγε δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα πρόγραμμα πολύ στοχευμένο και είναι και μία από τις προτάσεις που σίγουρα
εμείς μπορούμε να κάνουμε, να υπάρξει δηλαδή κάποια, θα έλεγα, να αλλάξουν κάποια πράγματα μέσα στα σχολεία, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν οι εκπαιδευτικοί, οι διευθύνσεις, να ενημερωθούν πάνω απ' όλα. Πάντως οφείλεται και στα παιδιά και στη δυνατότητα και στην αποφασιστικότητα των παιδιών, κατά πόσο θα αποβάλλουν το άγχος και κατά πόσο θα προσαρμόζονται στο περιβάλλον και πόσο θα συγκεντρώνονται στη διάρκεια του διαγωνίσματος, αν θα γράψουν όχι. Παίζει ρόλο και στον ίδιο το μαθητή, βέβαια, πέρα από τα μαθήματα που δέχονται από ψυχολογία και οτιδήποτε άλλο. Είναι σημαντικό για τον ίδιο το μαθητή και τη μαθήτρια να έχουν και την αυτογνωσία, δηλαδή ότι πρέπει να διαβάσω, να γράψω. Και από εκεί πέρα, βέβαια, και τα επιπρόσθετα της ψυχολογίας είναι σημαντικά για να αποκτήσει περισσότερες γνώσεις και αυτοπεποίθηση, πιστεύω. Μα γι' αυτό και λέμε ότι και το άγχος είναι και κάτι που αφορά καθαρά την ιδιοσυγκρασία ενός παιδιού, μάλιστα, αφορά την οικογένεια, έτσι, αφορά γενικότερα, μάλιστα, την κοινωνία και τις απαιτήσεις. Μην ξεχνάμε ότι οι πανελλαδικές είναι πάρα πολύ, θα λέγα, υπερτιμημένες, γι' αυτό και πάρα πολλά παιδιά έχουν φοβερό άγχος και όλες οι οικογένειες μαζί. Έτσι, κυρία θεωρούμε δηλαδή ότι πρέπει να δώσει εξετάσεις ένα παιδί και οπότε να περάσει με την πρώτη φορά, έτσι, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, και θεωρούμε, όλη η κοινωνία η ελληνική θεωρεί ότι το να μην περάσεις τις πανελλαδικές είναι μια γενικότερη αποτυχία και του παιδιού και της οικογένειας. Άρα είναι εύλογο τα παιδιά να κουβαλάνε όλο αυτό το βάρος και να αγχώνονται υπερβολικά. Έτσι. Κυρία Φρούτζου, ειλικρινά πολύτιμες οι πληροφορίες σήμερα τις οποίες δώσατε. Πολλά τα μηνύματα. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ την επόμενη και τη μεθεπόμενη εβδομάδα να ξαναβγούμε. Δύο σημαντικά τα θέματα αυτά της ψυχολογίας, ιδιαίτερα για τα παιδιά και που δίνουν και πανελλαδικές εξετάσεις. Αλλά και σε μια κοινωνία που ζούμε σήμερα, που δεν ξέρουμε το πρωί που ξημερώνουμε τι πράγματα θα αντιμετωπίσουμε στη ζωή μας, την προσωπική μας, την οικογενειακή μας, στα σχολεία μας. Και είναι ένας κυκλώνας δηλαδή που βομβαρδίζουν και ιδιαίτερα τα παιδιά, τους μαθητές και τις μαθήτριες, που πρέπει να τους συμπαραστεκόμαστε και ψυχολογικά και οικογενειακά, αλλά και πάνω απ' όλα μέσα από την υποστήριξη της κοινωνίας ολόκληρης. Το λέτε πολύ σωστά, γιατί, και θα προσθέσω κάτι, ότι και το άγχος αλλά και η βία που όπως βλέπουμε έχει αυξηθεί, σίγουρα είναι ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο που αξίζει να το δούμε συνολικά και ολιστικά. Πάρα πολύ ωραία. Θέσατε ένα πολύ ωραίο θέμα τώρα, το οποίο άμα το αρχίσουμε θα θέλουμε 2-3 ώρες, μήπως ολόκληρο το καλοκαίρι. ολόκληρο το καλοκαίρι, μήπως χρειαστούμε ολόκληρο το καλοκαίρι, κυρία Φρούτσου, για να το αναλύσουμε την επόμενη εβδομάδα. Μακάρι να μας φτάσει το καλοκαίρι. Ναι. θα σας δεσμεύω ολόκληρο το καλοκαίρι, θα σας έχω εδώ πέρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, να είσαστε καλά. Σε επόμενες εκπομπές θα κάνουμε μια για τη βία, αυτό που είπατε. Σημαντικό αυτό που γίνεται με τους μαθητές, με τις μαθήτρες, την επίθεση και τον τρόπο και τη συμπεριφορά των μαθητών εναντίον των μαθητριών. Θα το πούμε σε επόμενη εκπομπή, γιατί είναι μεγάλο θέμα. Ειλικρινά σας ευχαριστώ θερμά για όλα. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι να έχετε. Να είστε καλά, θα τα πούμε πάλι σύντομα. Να είστε καλά, κυρία Φρούτζου. Σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν η κυρία Ειρήνη Φρούτζου, ψυχολόγος σε φίβους και σε παιδιά, που πραγματικά έδωσε πολύ χρήσιμες πληροφορίες και πολλά τα μηνύματα από γονείς και κηδεμόνες. Δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε όλα σήμερα. Πήραμε πολύ χρόνο της κυρίας Φρούτζου, παρόλο ότι έχει πολλές υποχρεώσεις και διδάσκει σε σχολεία. Έκλεψε λίγο χρόνο μαζί μας. Λοιπόν, θα τα πούμε στο επόμενο χρόνο. 2-11-18-60-001. Είμαστε εδώ με τους αγαπητούς και σεβαστούς τηλεθεατές, για να συνεχίσουμε τα υπόλοιπα. Και την ευχαριστούμε πάλι την κυρία Φρούτζου. Πριν πάω όμως, προχωρήσω, εδώ έχω μια σακούλα, μια τσάντα γεμάτη φάρμακα. Γεμάτη φάρμακα. Τα φέρνει εδώ στο Πλουσκάκι και στην εκπομπή. Ο κόσμος όλος παραπονιέται και δίνει μάχη για να ζήσει στην καθημερινότητά του και με τη ΔΔΕ. Τη κόψανε το ρεύμα της κυρίας Αργυρός, τη κόψανε το ρεύμα και χαλάσανε και τα φάρμακα, χαλάσανε και τα ψυγεία, χαλάσανε και τα τρόφιμα, χαλάσανε και τα πάντα, γιατί την κατηγορήσανε για ρευματοκλοπή που δεν αποδεικνύεται, γιατί ήθελαν κάποιοι ιδιοκτήτες, όπως η ίδια λέει, να τη βγάλει από μέσα και την κατηγορούν για ρευματοκλοπή. Τη κόψανε το ρεύμα, χαλάσανε τα φάρμακα τη και είναι άρρωστη, η γυναίκα έχει πρόβλημα. Μια μέρα θα τη φέρω εδώ στην τηλεόραση, την παρακάλεσα μια μέρα να έρθει, παρόλο δεν θέλει να βγει. Θα τη είπα, έλα μια μέρα να τα πούμε μαζί στην τηλεόραση. Τη κόψανε το ρεύμα, χαλάσανε τα φάρμακα τη, εδώ είναι όλα, και προσπαθεί η γυναίκα τώρα να αντιμετωπίσει τα προβλήματά της με άλλους τρόπους και να βρει χρήματα για να μπορέσει να πάρει τα φάρμακα αυτά τα οποία τα χαλάσανε μέσα στο ψυγείο. Αυτή είναι η κυβέρνηση, αυτή είναι τα υπουργεία, αυτή είναι η πρόνοια, αυτή είναι η ζωή, αυτή είναι η κατάσταση. Αυτό είναι το ενδιαφέρον των κυβερνήσεων για το λαό και για τους πολίτες. Αυτό είναι. Πάρτε τα φάρμακα, λάτε κύριε Υπουργέ, τα πάρετε εσείς να χρησιμοποιήσετε λιγμένα φάρμακα και χαλασμένα από τα ψυγεία τα οποία τις κόψανε το ρεύμα της κυρίας της γυναίκας. Η κυρία Αργυρό διαμαρτύρεται και φωνάζει συνέχεια. Παντού πάει στον ΔΔΕ, πάει από εδώ, πάει
πάει παντού πουθενά, δεν βρίσκει άλλη. Τη έχουν μία εβδομάδα κομμένο το ρεύμα. Ένα τα σα δώσω τα φάρμακα, τα κύριοι τη ΔΕΔΙΕ, είσαστε του ΔΕΔΙΕ, τέλο πάντων τη εταιρεία που είστε, ή τη ΔΕΗ, ΔΕΔΙΕ είναι στο ΔΕΔΙΕ είναι. Ένα τα σα δώσω τα φάρμακα να τα αντικαταστήσετε, γιατί έχουν κάποια χρήματα τα οποία δεν έχει γυναίκα και παίρνει μια σύνταξη των 350 ευρώ. Και ψάχνει να βρει λοιπόν τα σχαλάσαν τα φαγητά, τη χαλάσαν μέσα στο ψυγείο, τα τρόφιμα που είχε οτιδήποτε και πάνω απ' όλα τα φάρμακα. Ελάτε να τα πάρετε, κύριοι υπουργοί και κύριοι υφυπουργοί και κύριοι αρμόδιοι. Ντροπή και πάλι ντροπή να ζουν οι άνθρωποι σε τέτοια κατάσταση, σε τέτοια τραγωδία και εσείς να μου ζείτε λοιπόν με χαβιάρια, με ειδονόγλωσσες και ταράνδους και τα πολυτελή αυτοκίνητα και τις βίλες και τις offshore εταιρείες και άνθρωποι να πεθαίνουν για καταστρέφουν τα φαρμακά τους και να πεθαίνουν. Πεθαίνουν οι άνθρωποι και εσείς νομίζετε ότι ζούμε σε κανένα Βατικανό. Αυτά είναι τα πράγματα. Λυπάμαι πάρα πολύ. Λοιπόν, εξαγγέλθηκε από την κυβέρνηση στις 16 Ιουνίου μεθαύριο. Πρέπει να ανοίγει πλατφόρμα για το επίδομα της ΔΕΗ, το οποίο θα καταβληθεί από τις αρχές Ιουλίου, όπως ανακοίνωσαν από την κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, καταθέτεται 16 του μήνα στην πλατφόρμα αυτό που πρέπει να πάρετε το επίδομα για τη ΔΕΗ, τις προσαυξήσεις και όλα αυτά, τις αναπροσαρμογές και όλα αυτά που τα δημιουργούν εκεί πέρα και έφτασε στα ύψη και το ρεύμα. Και τη κόψαν και το ρεύμα τη γυναίκα και τα φάρμακα κατάφερε εδώ πέρα λιωμένα και δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει άρρωστη γυναίκα. Μεθαύριο στην πλατφόρμα, στις 16 του μήνα, ανοίγει η πλατφόρμα, κάντε τις αιτήσεις σας και από την 1η Ιουλίου, λέει η κυβέρνηση, θα πάρετε τα χρήματα. Από εκεί πέρα τι να σας πω. Πάμε λοιπόν τώρα στους αγαπητούς τηλεθεατές. Γεια σας κυρία Βασιλική μου από το Κερατσίνη, τι κάνετε, συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά βλέπετε τι γίνεται. Τι μου κάνετε κυρία Κανελάκη, καλά, έχουμε ξαναμιλήσει. Εγώ έχω το πρόβλημα με τον Ικάρη. Του έχω κάνει έξωση, έχω 1,5 χρόνο, δεν μου έχει δώσει ενίκιο. Τον νίκιασα για μαγαζί, αυτός έμενε μέσα, δεν άνοιξε μαγαζί. Έγινε το δικαστήριο στις 15 Μαρτίου και περιμένω την απόφαση, κύριε Κανελάκη. Και από αυτό το μαγαζί ζούσα. Και δεν μου έχει δώσει το κλειδί, τουλάχιστον να το καθαρίσω, να το ξανανοικιάσω. Την απόφαση περιμένω. Σε παρακαλώ, βοήθησε με λίγο, βρε κύριε Κανελάκη. Γιατί αργούν τόσο οι αποφάσεις? Μας ρωτάνε και μας πρέπει να πληρώσω τον ένφια, έχω υποχρεώσεις. Ζω από αυτό το μαγαζάκι και την πάτησα. Την πάτησα, μου το έπαιξε ότι ήθελε μαγαζί, τον νίκιασα. Ήταν οι 6 μήνες που πλήρωνε το κράτος, δεν σου ξαναδίνω, μου λέει, ενίκιο. Μας απειλούσε, μας έβριζε, άστα να πάνε. Και τώρα ακόμη να βγει απόφαση για να ανοίξω το μαγαζί, να το ξανανοικιάσω, να το καθαρίσω. Γιατί αργούνε τόσο? Μάλιστα, κυρία Βασιλική μου, σας παρακαλώ, αφήστε μετά την εκπομπή το τηλεφωνό σας στο τηλεφωνικό κέντρο να σας πάρω τηλέφωνο, να συνοηθούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Σας βοηθήσω, κυρία Βασιλική μου, όσο μπορώ. Όσο μπορώ να σας βοηθήσω. Αφήστε όσο μπορείς, βοήθησε. Θα σας βοηθήσω. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κυρία Βασιλική μου, αφήστε το τηλέφωνό σας. Πάμε στην κυρία Μαρία στο μεταξουργείο. Γεια σας, κυρία Μαρία, τι κάνετε, πώς είστε? Μαρίνα, κυρία Μαρίνα. Και μη χειρότερα να λέμε. Και μη χειρότερα, κυρία Μαρίνα μου, δυστυχώς. Εδώ για δεκαετίες. Ντροπή. Τι κάνετε, πώς είστε, τι κάνετε. Αυτή η απόφαση του ΣΤΕ πότε θα βγει? Περιμένουμε όλοι, περιμένουμε να βγει αυτή η απόφαση του ΣΤΕ, κυρία Μαρίνα μου. Πιστεύω είναι θέμα ημερών. Λένε θα βγει, την καθυστερούν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο την καθυστερούν. Συζητάω με δικηγόρους, συζητάω με δικαστές, συζητάω με αρμοδίους. Θα βγει, λένε, θα βγει το συντομότερο να πληρωθούν και τα αναδρομικά, να τακτοποιηθούν και κάποιες εγκρεμότητες που υπάρχουν. Μέχρι τέλος του Ιουνίου θα έχει βγει. Έτσι λένε, κυρία Μαρίνα μου. Εγώ δεν θέλω να σας πω ψέματα ή αλήθεια, οτιδήποτε. Θέλω να σας μιλάω υπεύθυνα. Λένε ότι θα βγει. Μην σας πω ότι θα βγει και δεν θα βγει, γιατί μας είπε ψέματα. Σας λέω ότι μου λένε, σας το μεταφέρω. Εγώ θα ξαναρωτήσω αύριο και θα σας έχω νέα στην επόμενη εκπομπή. Μήπως έχω και πιο συγκεκριμένα νέα, αγαπητή μου κυρία Μαρίνα. Εντάξει. Να είστε καλά, κυρία Μαρίνα μου, να είστε καλά. Κύριε Ευάγγελε, στην Αγία Παρασκευή, τι κάνετε, πώς είστε? Γεια σας, γεια σας, τι κάνετε? Μια χαρά, εσείς πώς είστε, κύριε Ευάγγελε? Κοιτάξτε, δηλαδή, θέλω να κάνω ένα παράπονο, μια καταγγελία. Ότι μας διώξαν 2.000 άτομα, να πούμε, 31 Μαΐου από την περιφέρεια Αττικής και στους Δήμους. 2.000 άτομα. 2.000 άτομα, ναι. Τι είσαστε, συμβασιούχοι μόνοι? Συμβασιούχοι, ναι, συμβασιούχοι. Και μας σταμάτησε ο κύριος Μάκης Βορύδης. Αυτός μας σταμάτησε. Ο κύριος Βορύδης. Ναι, 2.000 άτομα. Δηλαδή έβγαλε απόφαση και λέει 2.000 άτομα να απομακρυνθούν από τις υπηρεσίες τους γιατί έληξε η σύμβασή τους. Τι ακριβώς έλεγε? Ναι, αυτό. Ότι εμείς είχαμε προσληφθεί για το COVID. Α.
για το COVID. Λέει, τελείωσε, λέει, η πανδημία, δεν θέλουμε τίποτα, άλλους μας έκλειψε. Διάφορες ειδικότητες, αγαπητέ μου κύριε Βαγγέλη. Διάφορες ειδικότητες. Και αυτή τη στιγμή είμαστε άνεργοι όλοι. 2.000 άτομα. Δήμους και περιφέρειας. Αυτό με αφήνει άφωνο, δηλαδή μέσα στο κατακαλό καιρό αφήνει 2.000 άτομα χωρίς δουλειά. Ναι. Επιδιώξετε να έρθετε σε μια επαφή με τον κύριο Ιβορίδη, αγαπητέ μου κύριε Ευάγγελα. Τα τίποτα, είναι αμετάκλητος. Είναι αμετάκλητος. Λέω, δεν ανανεώνω τις συμβάσεις, τέλος. 31 Μαΐου μας έδιωξαν όλους. Ωραία, εντάξει, αποφασίζουμε εύκολο είναι να υπογράψουμε ότι απολύονται 2.000 άτομα. Πού θα προσληφθούν και πώς θα ζήσουν αυτά τα 2.000 άτομα από την Ελλάδα. Δεν προσλημάζει καθόλου τίποτα. Όχι. Αυτό πρέπει εσείς κάποιος από την Νέα Δημοκρατία να το κάνετε θέμα. Ότι 2.000 άτομα, πώς έγινε μες στο κατά καλό καιρό και τους διώξατε 2.000 άτομα. Μάλιστα. Σας παρακαλώ. Έχετε κάνει κάποιες καταγγελίες, έγγραφες, έχετε στείλει κάποια email, έχετε στείλει κάτι στον κύριο Βορίδη, στην κυβέρνηση κάπου? Απλώς κάποιοι να πούνε έχουν πάει δικαστικά, δηλαδή να κάνουν ασφαλιστικά μετά κτλ. Αυτό. Ωραία. Τα πρώτα ασφαλιστικά τα χάσανε, τώρα πάνε για τα δεύτερα. Στο Δήμο Ημιτού, από ό,τι με πληροφορεί συνάδελφος, στο Δήμο Ημιτού κερδίθηκαν τα ασφαλιστικά. Μήπως λοιπόν πρέπει να κάνετε κι εσείς ασφαλιστικά? Στο Δήμο Ημιτού μου λένε τα κερδίσανε. Τι είπατε? Ναι, δεν ήμουν καλά οικονομικά, γιατί εγώ έπαιρνα 600 ευρώ το μήνα, είχα τη μάνα μου άρρωση, τέλος πάντων, δεν πρόβηγα εγώ σε καταγγελία, γιατί εντάξει δεν ήθελα να πάω κατά της περιφέρειας και τα λοιπά, γι' αυτό δεν έκανα κάτι. Πόσο καιρό κύριε Ευαγγέλη δουλεύατε εκεί πέρα, δύο χρόνια? 16 μήνες, 16 μήνες. Σερί όμως. Λόγω COVID δεν σας πήρανε και τώρα σας απολύσανε, γιατί ο COVID τελείωσε, Έτσι λέγανε. Ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα είπε ότι ο COVID δεν τελείωσε. Ποιος το είπε αυτό, ο κύριος Βορίδης? Το είπε ο κύριος Μητσοτάκης είπε σήμερα. Λάβετε τα μέτρα σας, το COVID είναι δίπλα μας. Ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα, ο πρωθυπουργός που μίλησε για το θέμα αυτό με το δημογραφικό. Είχε σήμερα ομιλία για το δημογραφικό, που έκανε μια πολύ καλή ομιλία για το δημογραφικό και πρέπει να γίνει και κάτι για το δημογραφικό. Και είπε ότι η πανδημία είναι δίπλα μας. Ποιος σας είπε εσάς ότι τελείωσε, σας σχόλασε ο κύριος Βορίδης? Ο κύριος Βορίδης μας είπε ότι αυτή τη στιγμή, αφού τελείωσε η πανδημία του κορονοϊού, δεν χρειάζονται οι εργαζόμενοι να εργάζονται ακόμα εκεί. Και μας έπιαξε όλους, 31 Μαΐου. Μάλιστα. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να μου στείλετε κάποιες καταγγελίες ή να έρθει κάποιος. Έχετε κάνει κάποια επιτροπή εκεί πέρα για να διεκδικείτε πάλι την επαναπροσλήψή σας? Να έρθει κάποιος να μιλήσουμε, να έρθετε να τα πούμε και από κοντά. Εντάξει. Συνονοηθείτε, αγαπητέ μου κύριε Βάγγελε, και είμαστε στη διάθεσή σας και στην επόμενη εκπομπή και στην μεθεπόμενη να το πολεμήσουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, κύριε Βάγγελε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Άκου 2.000 άτομα. Έτσι, κύριε Βορίδη. Έτσι, κύριε Βορίδη, 2.000 άτομα. Εντάξει, ήταν συμβασιούχοι άνθρωποι. Δώστε τους ένα ακόμα εξάμεινο, αφού, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός σήμερα εκεί για το δημογραφικό, που μίλησε μια πολύ καλή ομιλία που έκανε για το δημογραφικό και το πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, βέβαια και στην Ελλάδα. Και μιλάει ότι το COVID, η πανδημία είναι εδώ και εσείς λέτε ότι τελείωσε το COVID και διώκονται 2.000 άτομα. Πώς θα ζήσουνε? Πώς θα ζήσουνε, κύριε Βορίδη? Εσείς θα ζήσετε και 600 ευρώ που τους δίνατε? Στα κολονάκια που μένετε και με τις Mercedes και εσείς και οι υπόλοιποι, κύριε Βορίδη. Έλεος πια, έλεος τίποτα και είναι αμετάκλητος, λέει και αμετάπιστος. Λοιπόν, η κυρία Σοφία ήταν... Πέφτουν και γραμμές, τι να κάνουμε, είναι πολλές οι γραμμές, σιγά σιγά τα έβγαλα. Λοιπόν, είναι δυνατόν υπουργοί οποιασδήποτε κυβέρνησης, όχι μόνο τη σημερινή, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, οποιοδήποτε κυβερνάει, είναι δυνατόν να βγαίνει και να λέει αμετάκλητη απόφαση 2.000 άτομα, φεύγουμε δηλαδή, έτσι σχολάμε. Κυρία Στέλλα από τον Πειραιά, τι λέτε εσείς, καλημέρα σας. Γεια σας. Παρακαλώ, εγώ θέλω να πω ότι αυτά είναι άθλια πράγματα. Το άλλο είναι με τους συνταξιούχους με την προσωπική διαφορά. Είναι γύρω στο 100.000.000. Έχει υπόψη το ότι θα ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Το έχει σκεφτεί καλά αυτό? Ας το σκεφτεί λοιπόν. Γεια σας. Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Καταλαβαίνετε λοιπόν, είναι καλοκαίρι. Οι δουλειές, εντάξει, πέρα από το τουρισμό, που μπορούν να αυξάνονται οι δουλειές και φεύγουν πολλοί νέοι και νέες, πηγαίνουν στα νησιά για σεζόν, όπως λένε, να δουλέψουν τρίμηνες, φοιτητές, να δουλέψουν τρίμηνα ή τετράμηνα για να βγάλουν κάποια φράγκα, κάποιες δραχμές, κάποιο χρήμα, τέλος πάντων, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν και το χειμώνα και τις σπουδές και τα οικογενειακά και τα καθημερινά και τις υποχρεώσεις και τους λογαριασμούς και τόσα πράγματα που μας βομβαρδίζουν κάθε μέρα με αύξηση 2,5 ευρώ η βενζίνη.
2,5 ευρώ η βενζίνη. Έχει μειωθεί πραγματικά η κυκλοφορία στους δρόμους. Δεν κυκλοφορούν εκτός από αυτούς που είναι υποχρεωτικά πρέπει να πάνε στις δουλειές τους και κάποιες άλλες υποχρεώσεις και κάποιες άλλες αποστολές και προορισμούς. Τα περισσότερα έχουν σταματήσει τα αυτοκίνητα. Ερχόμουν από τη Βουλή εδώ, από το κέντρο, στο Blue Sky, στην εκπομπή, μέσα σε 3/4 και τώρα έρχομαι σε μισή ώρα και λιγότερο. Καταλάβατε λοιπόν. 2,5 ευρώ και θα φτάσει 3. Και αν μου το θυμηθείτε, θα ανέβει και παραπάνω. Και προσπαθούν να βρουν τώρα με επιδόματα να καλύψουν αυτά τα πράγματα. Πάμε, αγαπητέ φίλε. Γιώργος από. Γεια σας, κύριε Γιώργο, από την Νίκαια. Τι κάνετε, τι λέει εκεί η Νίκαια, η ηρωική Νίκαια. Η ηρωική κοκκινιά αντιστέκεται, κύριε Κανελάκη. Χαίρομαι να αντιστέκεται, μπράβο. Τι να κάνουμε. Μαζί με σένα είμαστε όλοι και βλέπουμε αυτά που μας λες και έχεις γίνει Τούρκος. Από αυτά που ακούς και από αυτά που λες. Έχω γίνει αρκάς, όχι Τούρκος, αρκάς έχω γίνει. Ναι, αρκάς, λοιπόν. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη και βέβαια έχει κάνει λάθη. Ο άνθρωπος όμως τρέχει. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ τρέχει. Και εντάξει, αυτή τώρα η αντιπολίτευση, τι ήταν αυτό το κυρίου Κούλογλου, κύριε Κανελάκη. Δεν τρεπόμαστε λίγο. Απαράδεκτο. Μα τους πώς να τους εμπιστευτούμε για να τους ψηφίσουμε. Σε όλα λένε όχι. Απαράδεκτο. Δεν υπάρχει από τον καιρό που έχει αναλάβει ο κύριος Μητσοτάκης. Λένε σε όλα όχι. Ναι, ακόμα ναι, και ναι. Για τις τουαλέτες. Μα μιας και το θυμήσατε τώρα και το επαναφέρατε. Εδώ στην Ουάσιγκτον αποστολή πήγε που ήταν επιτυχημένη τώρα μεταξύ μας Έλληνας Πρωθυπουργός. Πέτυχε η αποστολή της ΗΠΑ. Και πριν ακόμα πάει, έβγαινε ο κύριος Κουρλέτης. Λέει, απέτυχε το ταξίδι. Τόση μιζέρια, κύριε Γιώργο μου. Τέτοια μιζέρια. Όποιος πρωθυπουργός για την Ελλάδα πήγε. Απέτυχε, λέει, το ταξίδι. Βρε άνθρωπε, ακόμα δεν πήγε στο αεροπλάνο. Στον αέρα είναι ακόμα. Απέτυχε. Ο Σκουρλέτης. Και κάθε Σκουρλέτης. Ναι, πάει μπροστά ο τόπος έτσι. Όποιος και να είναι, δεν με νοιάζει ποιο χρώμα και ποιο κόμμα. Έλεος. Εθνομηδενιστέ. Αυτοί ερμηνεύουν τον κύριο Ερντογάν. Όταν ακούω τον κύριο Ερντογάν, είναι σαν να τα λένε αυτοί. Ναι. Και βγαίνει δηλαδή κι ο άλλος. Τον ερμηνεύουν ακριβώς. Δηλαδή τι πράγματα είναι αυτά τώρα, επιτρέπετε. Και όπως γράφουν εφημερίδες, ο κύριος Αποστολόπουλος εκεί μαζί με τον Κούλογλου. Λέει λοιπόν οι ελληνικές αρχές απάγουν πρόσφυγες που έχουν ήδη φτάσει σε ελληνικές ακτές. Τους πετάνε, λέει, σε ένα ανοιχτή θάλασσα. Άκουσον ευρωβουλευτές, παρουσία ευρωβουλευτών. Διασώστες. Τι να πω, κύριε Γιώργο μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τι να πω. Ειλικρινά, αγανακτώ, καμιά φορά βγαίνω και υψώνω τη φωνή μου, αλλά δεν μπορώ, γιατί στη ζωή μου υπηρέτησα το δίκαιο και είμαι πάντοτε άνθρωπος που δεν μπορώ να δέχομαι την αδικία. Όπου είμαι λάθος, ζητώ συγγνώμη. Όπου δεν είμαι όμως, πρέπει να υπερασπίζουμε τους ανθρώπους, τους πολίτες, τους ξεχασμένους, εγκαταλειμμένους, τα προβλήματα. Ορίστε, σακούλα με φάρμακα εδώ πέρα. Σακούλα με φάρμακα, λήξανε τα φάρμακα της γυναίκας, δεν έχει να πληρώσει λοιπόν. Γιατί σκόψανε το ρεύμα. Πάρτε τα φάρμακα εδώ πέρα, κύριοι της κυβέρνησης. Πάρτε τα φάρμακα και η γυναίκα ψυχοραγεί. Ντροπή και έχει πρόβλημα. Δεν ξέρω, δεν θέλω να σας πω εγώ ίδιος τι πρόβλημα έχει η γυναίκα. Σας τα πει η ίδια, άμα την πίσω μια μέρα να έρθει στην τηλεόραση. Να είστε καλά, φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής με τους αγαπητούς συναδέλφους, τον Νίκο, τον Παναγιώτη, τη Μαρία, τον Στέλιο, την Κατερίνα, τον Βαγγέλη, τον Θανάση, την Γεωργία μας την αγαπημένη και όλο τον κόσμο εδώ πέρα, τον φίλο μου τον Κισανδράκη, τον Ηρακλή, την Ηρώ. Και όλο τον κόσμο. Και ο Λιάτσικας ο Νίκος είναι εδώ, ο φίλος μου Λιάτσικας ο Νίκος. Γεια σου ρε Νικόλα, πού είσαι. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλους. Ειλικρινά είναι τόσο ωραίο το περιβάλλον εδώ πέρα και τόσο καλοί συνάδελφοι που αυτό το μαγαζί που λέγαμε παλιά, η τηλεοράση, αυτό το κανάλι είναι οικογενειακό και πραγματικά χαιρόμαστε να δουλεύουμε σε αυτό το μαγαζί και όλα αυτά οφείλονται στον ιδιοκτήτη και τον πρόεδρο, τον κύριο Νικηφόρο Κισανδράκη, να είναι καλά και γιόρταζε προχθές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Θα τα πούμε Θεού θέλοντος την επόμενη Δευτέρα, 2 με 3. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα. Ψηλά το κεφάλι, Γιάννης Κανελάκης από τον Blue Sky. Γεια σας.